Γυρίζουμε σελίδα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια ειδική τιμητική εκδήλωση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Απονεμήθηκαν οι υποτροφίες της Κοσμοτέ σε πρωτεύσαντες φοιτητές από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου ΟΤΕ, Μιχαήλ Τζαμάς. Στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική κοινωνία, η Κοσμοτέ απένει με υποτροφίες ύψους 20.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά στην Κρήτη βράβευσε και τους υποψήφιους διδάκτορες που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά». Σε μια τιμητική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, οι πρωτεύσαντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέλαβαν τις υποτροφίες που τους προσέφερε η Κοσμοτέ ύψους 20.000 ευρώ. Η ανάπτυξη των νέων είναι πυλώνας της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ εδώ και 18 χρόνια απονέμει υποτροφίες. Τις υποτροφίες Κοσμοτέ σε πρωτοετής φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες. Μέχρι τώρα έχουμε απονείμει πάνω από 650 υποτροφίες σε νέους ανθρώπους για να τους βοηθήσουμε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Πολλοί από αυτούς τους υποτρόφους είναι από εδώ από την Κρήτη. Υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 50. Υποτροφίες τις οποίες το Πανεπιστήμιο Κρήτης δίνει στους άριστους πρωτεύσαντες φοιτητές τμήματων τόσο του Ηρακλείου όσο και του Ρεθύμνου. Την απονομή έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ Μιχαήλ Τζαμάς, που παρέβωσε στους φοιτητές τις επιταγές της Κοσμοτέ, καλύπτοντας όχι μόνο οικονομικές ανάγκες, αλλά και επιβραβεύοντας ηθικά και ψυχολογικά την προσπάθειά τους. Και είναι ωραίο να επιβραβεύεται η αριστεία, γιατί ενθαρρύνει τους μαθητές να προσπαθούν και να καταφέρουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Ένα χρόνο θυσιών και διαβάσματος τελικά επιβραβεύτηκε. Δεν είναι γενικά το ποσό, είναι κυρίως η διοργάνωση και η επιβράβευση των μαθητών ανεξαρτήτως ποσού. Σίγουρα θα με βοηθήσει και θα έχω μια πιο εύκολη διαβίωση εδώ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Τζαμάς αφιέρωσε μια μαντινάδα στον τέος πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέα Ζώρα. Κύριε Ζώρα, καλή αρχή στη διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και επειδή αφήνετε την Κρήτη, να σας το πω με κριτικό τρόπο. Κληρονομιά αφήνετε γεμάτη από δώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα, κύριε Ζώρα. Μόλις είδα τον πρόεδρο, ίσως είχαμε και μια αμοιβαία συμπάθεια, ίσως είχαμε και μια αμοιβαία εκτίμηση. Τα προβλήματα αυτά βρέθηκε η κοινή συνιστόσα των προβλημάτων και τα προβλήματα αυτά λύθηκαν. Και έκτοτε ξεκίνησε μια άριστη συνεργασία. Ο ΟΤΕ άλλωστε φημίζεται και έχει βραβευθεί πάρα πολλές φορές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Παράλληλα, βραβεύτηκαν και οι υποψήφοι διδάκτορες που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι με μεγάλη μου χαρά και τιμή η συμμετοχή μου στον πρώτο διαγωνισμό «Η διδακτορική μου διατριβή σε 3 λεπτά». Και διπλή χαρά το γεγονός ότι κατάφερα να κερδίσω και τα δύο βραβεία. Κληθήκαμε με τους υπόλοιπους υποψήφιους διδάκτορες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό σε 3 λεπτά να παρουσιάσουμε το θέμα της διατριβής μας με τη χρήση μιας μονοστατικής διαφάνειας.